Γεια χαρά Unboxers, Σάξι Καρπάς εδώ από το GameOver.gr σε ένα ακόμη επεισόδιο των Unboxholics. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στη συλλεκτική έκδοση του God of War Ascension, του πιο πρόσφατου κεφαλαίου της δημοφιλούς σειράς της Sony. Αυτό που ανδιαφυσβήτητα ξεχωρίζει στον τίτλο, τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες, είναι το γεγονός ότι το Ascension είναι πλήρως εξελληνισμένο, με ελληνικά μενού, υπότιτλους και voice-overs. Αν μη τι άλλο, ελληνικά σε ένα παιχνίδι που βασίζει τη θεματολογία του στην αρχαία ελληνική μυθολογία είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτο. Το πρώτο παράπονο μου για την εν λόγω έκδοση αφορά στη συσκευασία, η οποία θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Οι σχεδιαστές, προφανώς για λόγους κόστους, δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία με αποτέλεσμα το εξωτερικό κουτί να μην εντυπωσιάζει όπως θα έπρεπε. Βέβαια, η ουσία αυτών των εκδόσεων βρίσκεται στα περιεχόμενα, γι' αυτό και θα πάω απευθείας σε αυτά. Ανοίγω το κουτί και εντός του βρίσκω την ειδική έκδοση του God of War Ascension, η οποία να τονίσω πως πωλείται και ξεχωριστά σε χαμηλότερη φυσικά τιμή. Ένα αυτοκόλλητο με το λογότυπο του The Last of Us με ενημερώνει πως οι κάτοχοι της Special Edition, δεν ξέρω αν ισχύει και για τους κατόχους της Standard Edition, ενημερώστε με στα σχόλια, θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση στο demo του επερχόμενου τίτλου της Naughty Dog, κάποια στιγμή στο μέλλον. Αφαιρώ το πλαστικό slip case και φανερώνω σε όλο το μεγαλείο το κατάμαυρο Matte Fish Tin Case, με το γυαλιστερό Omega των God of War να στολίζει το μπροστά μέρος. Εδώ μέσα στα δεξιά υπάρχει το Blu-ray του τίτλου που από πίσω κρύβει ένα όμορφο εικαστικό του Ascension, ενώ στα αριστερά υπάρχει επίσης ένα art που καλύπτεται από ένα manual το οποίο στο πίσω μέρος αναγράφει τον κωδικό για την προσπέλαση του multiplayer μέρους, κοινώς Network Pass, από ένα φυλάδιο με αναλυτικές οδηγίες για το κατέβασμα της δοκιμαστικής έκδοσης του The Last of Us όταν αυτή γίνει διαθέσιμη, και από ένα ακόμη φυλάδιο με τον κωδικό για την πρόσβαση στο in-game περιεχόμενο που χαρίζει συλλεκτική. Εντάχει, το περιεχόμενο αφορά XP bonus για το multiplayer μέρος, το soundtrack, δυναμικά θέματα για το PlayStation 3, καθώς και ένα πακέτο με avatars για τον PSN λογαριασμό. Επιπλέον, η συλλεκτική έκδοση περιλαμβάνει και έναν κωδικό για το ξεκλείδωμα όλων των μελλοντικών DLCs του God of War Ascension. Πάμε όμως τώρα να δούμε το selling point της συλλεκτικής έκδοσης, που δεν είναι άλλο από την 8-inch μινιατούρα του Kratos. Αν και η φιγούρα είναι κατασκευασμένη από μαλακό πλαστικό, στο σύνολό της δεν μπορώ να πω ότι με απογοήτευσε. Οι λεπτομέρειες στο πρόσωπο και γενικότερα σε όλο το σώμα του Kratos είναι ικανοποιητικές, με εξαίρεση βέβαια την πολύ φθηνή και χαμηλής ποιότητας βάση, που χαλάει την αίσθηση σε κάποιον που κρατάει τη μινιατούρα στα χέρια του. Η συλλεκτική έκδοση του God of War Ascension κυκλοφορεί αποκλειστικά για το PlayStation 3 στην τιμή των 99 ευρώ. Η Special Edition που πωλείται και ξεχωριστά από την πλευρά της κοστίζει 69 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει πως αγοράζοντας κάποιος τη συλλεκτική έκδοση πληρώνει επιπλέον 30 ευρώ για τη σχετικά καλή φιγούρα του Kratos, καθώς και για όλα τα μελλοντικά DLCs του τίτλου. Δεν θα έλεγα πως είναι και άσχημο deal. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι των Unboxholics, μιας και έρχονται αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα προς παρουσίαση, κυρίως για τους γκατζετάκηδες, αφού περιμένουμε την έλευση πολύ σημαντικών smartphones και tablets. Μην ξεχάσετε να αφήσετε το σχόλιο σας και να δώσετε ένα thumbs up στο βίντεο, αν φυσικά σας άρεσε, γιατί όπως έχω αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν, βοηθάτε έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το show. Στο description σας δίνω και links για να βρείτε τους Unboxholics στα διάφορα social media. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά!